από 10 χρόνια που σε γνώρισα, ούτε ο παντρεμένος ήσουν, ούτε παιδιά είχες, ούτε τόσο μεγάλη επιτυχία και ξεκινούσε σιγά σιγά να γεμίζεις το fix. Σε 10 χρόνια από τώρα, τι φαντάζεσαι? Πάλι εκεί θα μου γυρίσει, όλα κύκλος είναι, ξέρεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, μακάρι να, πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία, γιατί νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και δεύτερον, μετά από 10 χρόνια, μακάρι ο κόσμος ακόμα να με αγαπάει και να είμαι εδώ. Να είμαι στον χώρο αυτό, να είμαι στον χώρο του τραγουδιού. Γιατί είναι δύσκολο. Η διάρκεια νομίζω είναι το πιο δύσκολο. Η επιτυχία μπορεί να έρθει. Τη βιώνει πάρα πολλοί κόσμος και είναι καλό τη βιώνουμε πολύ. Το θέμα και το σημαντικό, όταν αγαπάς κάτι, είναι να έχεις και διάρκεια. Κάτσε και μέτρα, πόσε συγγνώμες έχω ακούσει από σένα εγώ. Το καμαρίνι είναι καταξίωση για να τραγουδιστεί, γιατί όταν ξεκινάς είσαι με άλλους 5, μετά είσαι με άλλους 3. Πόρτα, δεν κάνει καμαρίνι, κουρτίνα. Είναι όλα αυτά, κοίταξε, όλα είναι καταξίωση. Αλλά νομίζω αυτό που είναι η καταξίωση για να τραγουδιστεί είναι το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη του κόσμου που του δίνει τη δυνατότητα να φαίνεται μόνο να δείχνει. Αυτό και μια χειραψία από ένα φιλαράκι, από ένα μεγάλο άνθρωπο που σου λέει, παιδό, με φέρει η κόρη μου, αλλά δεν σε ήξερα και πέρασα καλά, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη καταξίωση. Και τρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα, καλώς τα δέχτηκα, καλώς τα δέχτηκα. Τα μαγαζιά που είναι δίπλα σου, απέναντί σου, κοντά σου κτλ. Τα βλέπεις ανταγωνιστικά και τους καλλιτέχνες που εμφανίζεις? Ποτέ δεν είναι ανταγωνιστικά και να σου πω την αλήθεια, αυτό το οποίο πιστεύω και παρακαλώ είναι όλα τα μαγαζιά να βγαίνουν καλά. Που σημαίνει ότι ο κόσμος βγαίνει. Στις μέρες μας δεν είναι ότι πάνε κάποιοι, κάποια άλλη μέρα. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι το κακό, αν θέλεις, μέσα σε εισαγωγικά. Το να βγαίνουν καλά όλα τα μαγαζιά για μένα θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα στέλνια είναι κοντά. Πόσα βράδια τραγουδάς? Όχι, δεν τα μετράω. Όπως έχω τραγουδήσει συνολικά, δεν τα μετράω, χάσει. Μέχρι το Γενάρη που σταματήσαμε στο Πρωθυπουργείο, ήμασταν 4 βράδια τη βδομάδα. Επί 10 μήνες, βάλε 40 βράδια, 16 βράδια το μήνα, 160 βράδια κάναμε εκτός από τις αργίες που είναι επιπλέον. Κάναμε πέρσι μόνο. Νομίζω ότι έχουμε συμπληρώσει κάποιες χιλιάδες βράδια. Αντέχετε η νύχτα? Η νύχτα νομίζω ότι αντέχεται και όχι μόνο αντέχεται, νομίζω ότι αν την αγαπάς είναι και απαραίτητη. Εμένα λοιπόν η νύχτα μου είναι απαραίτητη. Μου αρέσει, παίρνω πολύ ενέργεια και όμως. Παίρνω πάρα πολύ ενέργεια τον κόσμο. Η αγάπη του κόσμου είναι πολύ σημαντική για μένα. Μου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια. Για μένα η νύχτα, οι εμφανίσεις δηλαδή γενικότερα, για να μην το λέμε η νύχτα, είναι κάτι που πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ στο να συνεχίσω και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθώ να εμφανίζομαι όσο το δυνατόν παραπάνω μέρες την εβδομάδα σε δύσκολους καιρούς που οι περισσότεροι καλλιτέχνες επιλέγουν να εμφανίζονται 2 τη βδομάδα. Δεν επιλέγουν. Δεν είναι και τόσο πολύ. Όχι, ίσως πιστεύω ότι μπορεί και κάποιοι να το επιλέγουν γιατί σου λέει καλύτερα είναι εκεί. Επειδή μιλάμε ανοιχτά, καλύτερα είναι να δουλεύω Παρασκευή Σάββατο και να είμαι γεμάτος και να μην έχω το άγχος της τρίτης ή τέταρτης μέρας. Εγώ προτιμώ να κόψω από τον ύπνο μου, ας πούμε, το πρωί και να παίξω με τα παιδιά μου και να κοιμηθώ λίγο λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που η οικογένειά μας έχει αρχίσει και αυξάνεται, μειώνεται ο ύπνος. Έτσι πάνε αυτά. Αυξάνονται τα παιδιά, μειώνεται ο ύπνος. Αλλά είναι τόσο μεγάλη χαρά και τόσο μεγάλη η δύναμη και η ενέργεια. Που δεν το συζητάς καν. Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Πολύτεκνος τώρα. Πολύτεκνος νομίζω όχι. Στα 4 δεν είναι. Τρίτεκνος. Τρίτεκνος, πολύτεκνος. Ξέρω ότι τα παιδιά πραγματικά είναι ευτυχία. Είναι ευτυχία. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που μας βοήθησε ο Θεός και έχουμε 3 πανέμορφα παιδάκια, 3 πανέμορφα αστέρια που μας γεμίζουν με καινούργιες φράσεις, με καινούργιες στιγμές, με χαρά. Με χαρά το σπίτι. Θα πας για τέταρτο? Όχι, σταματάμε λίγο εδώ. Σταματάμε λίγο εδώ γιατί είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Αλλά να χαρούμε τα 3. Να τα χαρούμε τα 3. Από Δευτέρα θα παίξω να καπνίζω. Θα σταματήσω να πίνω και να βρίζω. Τώρα είμαστε και σε μια περίοδο που θα μπορούσα κάλλιστα να μιλήσω μαζί σου για τα Όσκαρ, γιατί πλέον οι θαμώνες σου, οι φαν σου έχουν ξεπεράσει τα όρια της χώρας. Γιατί?
ας τον Κούστερ και πάει λέγοντα. Α, εντάξει, αυτό ήταν, ναι, ήταν όμορφη στιγμή. Εγώ χάρηκα πολύ που ήρθε στο μαγαζί και έδειξε ότι πέρασε πολύ όμορφα, που ήταν πάρα πολύ φιλικός, που έμεινε μέσα το πρωί 5.30 ώρα, 6 το πρωί. Πέρασαμε πολύ όμορφα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και του άρεσε πάρα πολύ γιατί τον είδα έτσι λίγο έπειλο, ξέρεις, βγήκε μια καθημερινή, νομίζω ήταν Πέμπτη, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, και ήρθε εκεί το μαγαζί, ξέρεις, ήταν γεμάτο όλο και είχε πολύ κέφι και μου κάνει πώς περνάτε έτσι εδώ στην Ελλάδα. Μετά είδε και με τα λουλούδια, έκατσε πίσω στην αρχή, δεν τον είδα γιατί είχε κάτσει πίσω, είχε έρθει γύρω στις 2.30-3 ώρα, μετά ήρθε μπροστά, πήρε τα λουλούδια, ήταν εμπειρία για αυτόν. Έτσι μου έδειξε, έτσι φάνηκε και πέρασε καλά και χάρηκα και εγώ πάρα πολύ. Αν ένα βράδυ βγεις και δεις να κάθεται σε ένα τα τραπέζια η Μέρκελ, τι θα κάνει? Τίποτα, τι να κάνω. Νομίζω ότι στη Μέρκελ το μοναδικό που θα γύριζα και τις έκανα ένα έτσι και χρωστάτε, δεν χρωστάμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας χρωστάνε οι Γερμανοί. Ας ήταν να τα έχουμε πάρει πίσω. Τα του πολέμου δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Αν τα πάρουμε αυτά, νομίζω είμαστε καλυμμένοι. Αλλά δεν μας τα δίνουν. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει? Δεν πήγα ούτε στις προηγούμενες και ξέρω ότι αυτό δεν είναι το σωστό, αλλά δύσκολα θα ψηφίσω. Και δεν ψηφίζω όχι γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι το σωστό. Απλά δεν βρίσκω κάτι που να με εκφράζει. Εγώ το έχω ξαναπεί, ας πούμε, θα ψήφιζα μόνο αν ένας πολιτικός που με εκφράζει πάρα πολύ, ας πούμε, και η απόσχευτα είναι η Ηλιάνα Κανέλη, αλλά δεν είναι αρχηγός κόμματος και γενικότερα το κόμμα της δεν με εκφράζει. Αυτά που λένε η Ηλιάνα με εκφράζει, αλλά δεν αυτή τη στιγμή. Απόψε φορά τα